καμπανάκι για τον καθαρισμό των ρεμάτων χτύπησε στους Δήμους η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως έγινε γνωστό στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ήδη έχουν στείλει σχετική οδηγία με την οποία ζητείται ενημέρωση για την προετοιμασία που έγινε, αλλά και για την ιεράρχηση των αναγκών τους. Ήδη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των τεχνικών υπηρεσιών των ΠΕ. Αποφασίστηκε εκτός από το να σταλεί έγγραφο στους Δήμους προκειμένου να ενημερώσουν για τις έως σήμερα ενέργειές τους για τα ρέματα αρμοδιότητάς των, να συνταχθεί συνολική αποτύπωση όλων των ρεμάτων αναπεριφερειακή ενότητα με την παιδινή και ορεινή κήτη τους. Επίσης, να ιεραρχηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες με βάση το Μητρό που θα συνταχθεί και να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες δημοπράτησης για τον καθαρισμό των ρεμάτων που κρίνονται επίγουσες. Αυτό που ιδιαίτερα δυσκολεύει την περιφέρεια είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων με άλλους φορείς, η αποσπασματική και ασαφής νομοθεσία, η έλλειψη ρυθμιστικού σχεδίου πόλεων και η απουσία προδιαγραφών για τις μελέτες οριοθέτησης. Όσον αφορά στους οικονομικούς λόγους, όπως είπε ο κύριος Μέτιος, το κράτος μεταφέρει αρμοδιότητες στις περιφέρειες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Το εξαιρετικά σοβαρό για την τοπική κοινωνία του νομού Καβάλα ζήτημα της απαξίωσης και συνεχούς υποβάθμισης της πορθμιακής γραμμής Καβάλας Πρίνου, ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο, έθεσε ο βουλευτής Καβάλας και τομεάρχης δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καταθέτοντας σχετική αναφορά στη Βουλή. Στην παρέμβασή του, ο κ. Παναγιωτόπουλος έθεσε υπόψη του Υπουργού την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία του συνόλου της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτές εκφράζονται σε σχετικές επιστολές του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και άλλων. Ταυτόχρονα επεσήμανε ότι η εν λόγω γραμμή είναι μείζονος σημασίας όχι μόνο για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής, αλλά για την πρόσβαση των δημοτών της Θάσου στις δημόσιες υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη νοσοκομεία, εφορία, διεύθυνση πολεοδομίας και άλλα, και την αγορά της Καβάλας, και ζήτησε την άμεση διευθέτηση του ζητήματος τόσο για την επικείμενη χειμερινή περίοδο 2018-19, αλλά και σε ό,τι αφορά μια μακροπρόθεσμη και ουσιαστική λύση.